προτείνω να πάμε, να πάμε στον Πόρο. Έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Ξέρετε, το νησί του Πόρου είναι από τα ελάχιστα νησιά στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι και το μοναδικό, με όνομα με αρσενικό... Φίλ, αρσενικό όνομα. Με αρσενικό όνομα. Ναι. Ο Πόρος, έτσι δεν είναι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και λέω να πάμε να συναντήσουμε μέλη της τουριστικής επιτροπής, τον πρόεδρο της τουριστικής επιτροπής στο Δήμο Πόρου και τον αντιπρόεδρο. Είναι η κυρία, την πρόεδρο, είναι η κυρία Ευελίνα Παπαδοπούλου και ο κύριος Τάσος Φιακάς. Τι θα πούμε, θα μιλήσουμε για τουριστική κίνηση, θα μιλήσουμε για το μήνυμα το οποίο στέλνει ο Πόρος στην Κρήτη και βέβαια να αναφερθούμε και στις ομορφιές ενός προορισμού ιδανικού. Όσοι έχουμε βρεθεί το γνωρίζουν. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στον όγροφο Πόρο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Συννεφιά βλέπουμε. Ναι. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας. Και επίσης, όντως είναι το μοναδικό αρσενικό νησί στην Ελλάδα, με αρσενικό όνομα. Είδατε λοιπόν τι προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ. Ο γόης του Αργοσαρονικού μας. Σωστά το ακριβώς, είπαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο... Και το πιο καταπράσινο νησί. Και το πιο καταπράσινο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με μια τοποθέτηση της Προέδρου. Τα πρώτα μηνύματα από τον τουρισμό, αρχές Ιούνιου. Ποια είναι, τι στέλνει ο Πόρος? Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Η πληρότητα αυτά αγγίζεται ιδίως στο τριήμερο του πνεύματος. Το νησί θεωρώ ότι έχει μπει δυναμικά. Κάνουμε ό,τι καλύτερο και πιστεύουμε να έχουν μια όμορφη εμπειρία όλοι οι ταξιδιώτες μέχρι τέλος σεζόν. Αντιπρόεδρε, ποιοι στηρίζουν το νησί σας, εσωτερικός τουρισμός ή και ξένες αγορές? Έχουμε να κάνουμε και με εσωτερικό τουρισμό πάρα πολύ. Έχουμε να κάνουμε και με ευρωπαϊκό τουρισμό. Έχουμε να κάνουμε από πάρα πολλές χώρες. Ο Δήμος Πόρου έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια αρκετά στην τουριστική ανάπτυξη του προορισμού, συμμετέχοντας σε πολύ μεγάλες διεθνείς παρουσίες, σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος είναι και ο μόνιμος συνεργάτη μας και υποστηρικτής μας. Παρουσιαζόμαστε παντού, στοχεύουμε παντού. Θέλουμε όλοι να δουν το καταπράσινο και πανέμορφο νησί μας πραγματικά και να τους αγκαλιάσουμε τη φιλοξενία μας. Και είναι ένα νησί προσβάσιμο. Δηλαδή, σε πολύ λίγη ώρα από την Αθήνα μπορεί κάποιος να μεταφερθεί. Δηλαδή, ακόμα και για ένα Σαββατοκύριακο και για μία μονοήμερη μπορεί κάποιος να φτάσει στο νησί σας. Βεβαίως, ναι. Έχει πάρα πολλούς τρόπους να έρθει κάποιος στο νησί. Είτε από το λιμάνι του Πειραιά με το καράβι, είτε με το γρήγορο. Αλλά ακόμη και μέσω της Πελοποννήσου, από το Γαλατά, παίρνοντας το φεριμπότ ένα μισή ώρα και είναι σε 10 λεπτά είναι στο νησί μας. Μάλιστα, το νησί φημίζεται για ποιους λόγους? Γαστρονομία, παραλίες, πολιτισμός? Για πείτε μας, αντιπρόεδρε. Το νησί μας φημίζεται για πολλά πράγματα. Πάνω απ' όλα φημίζεται για την φιλοξενία του, φημίζεται για την τοπική κουζίνα, για τα τοπικά προϊόντα. Έχουμε το λεμόνι που είμαστε πολύ περήφανοι από το φημισμένο κιόλας λεμονοδάσος του Πόρου. Φημιζόμαστε για πολλά. Οι παραλίες μας, τα αξιοθέατά μας, το τι θα κάνει κάποιος στο νησί μας. Είναι μια πλούσια εμπειρία διακοπών, θα έλεγα, ο Πόρος. Και σίγουρα value for money, όπως λέμε πάντα, και εύκολα προσβάσιμος προορισμός. Ρεαλιστικός ο στόχος, κυρία Παπαδοπούλου, να αγγίξουμε, να πλησιάσουμε ποσοστά του 2019. Θεωρώ ότι ίσως δούμε και καλύτερα, διότι ο κόσμος τώρα 2 χρόνια την πανδημία είναι μπουχτισμένος, οπότε ακόμη και το διήμερο το θέλει. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι... θα έχουμε μια χρονιά σαν το 2019. Ίσως και λίγο καλύτερη. Μακάρι, έτσι δείχνουν τα πρώτα προγνωστικά από τις κρατήσεις. Αυτή τη στιγμή οι πληρότητες στα καταλήμματα της περιοχής, αντιπρόεδρε, που κυμαίνονται? Πάμε στο 100%. Ειδικά τώρα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχουμε σχεδόν κλείσει οριστικά δηλαδή το νησί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή αν υπάρχουν κάποια είναι πάρα πολύ λίγα. Δείχνει η σεζόν ότι κινείται δυναμικά. Οι κρατήσεις έχουν αρχίσει και επεκτείνονται και μετά τον Αύγουστο, δηλαδή αρχίζουν οι μήνες σιγά σιγά και κλείνουν. Και μας ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός, γιατί ο κόσμος αγαπάει πολύ το νησί μας.
Και εμείς αγαπάμε φυσικά τους επισκέπτες μας. Το μήνυμα που στέλνει ο Πόρος, κυρία Παπαδοπούλου, στην Κρήτη, και μετά να πάρει το λόγο και ο Αντιπρόεδρος, ποιο είναι, πώς θα κλείσουμε τη σύνδεση? Ότι θα πρέπει να μας επισκεφτείτε όσοι δεν το έχετε κάνει και όσοι το έχετε κάνει να μας ξαναεπισκεφτείτε. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε να σας προσφέρουμε πάρα πολλά για το πώς να περάσετε σε όμορφα σε παραλίες, τι μπορείτε να κάνετε σαν δραστηριότητες. Θεωρώ ότι θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πρέπει να το δοκιμάσετε όλοι. Κύριε Φιακά. Εγώ θα έλεγα να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία που έχουμε βιώσει οι ίδιοι στην Κρήτη. Αυτό. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά. Έχω κρατώ και το μήνυμα ότι τα στοιχεία και τα δεδομένα που διαμορφώνονται τουριστικά στο νησί σας είναι θετικά και αποτυπώνει και επιβεβαιώνει το καλό κλίμα που διαμορφώνονται πανελλαδικά για τον τουρισμό και πόσο πολύ ανάγκη έχουμε αυτό το κλίμα και αυτές τις συνθήκες μετά από μια δύσκολη περίοδο. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω. Ακριβώς. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Μια σημείωση να δείξουμε λίγο πίσω, γιατί έχουμε έρθει σε ένα σημείο που μπορεί να είναι το Πόρο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το δείχνω. Σε αλλά, ποιο σημείο βρίσκεστε? Είμαστε στο Νεώριο, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του Πόρου. Και τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε, σας δείχνω και τη μεριά της Πελοποννήσου. Μπορεί να φαίνεται ένα, βέβαια. Αλλά στην ουσία είναι το νησί και απέναντι είναι ο Γαλατάς, είναι η Πελοπόννησος. Κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο, λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Είναι αυτό... Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν. Αυτό που κάνουμε μέσα από την εκπομπή, μεταφερόμαστε σε άλλους προορισμούς, τουριστικούς προορισμούς, προκειμένου να συγκρίνουμε συνθήκες, προκρατήσεις, κρατήσεις, κλίμα, ψυχολογία σε σχέση και με την Κρήτη. Στον Πόρο πηγαίνουν καλά 100% για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.